Με αφορμή την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών την Κυριακή στη Βουλή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγονται στη Θεσσαλία παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου, κάνοντας λόγο για ένα πολυνομοσχέδιο που χαρακτηρίζεται από την εκδικητική μανία για το δημόσιο τομέα, επιτίθεται στα εργασιακά δικαιώματα και καταποντίζει τον κατώτατο μισθό. Αναφορικά με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, ο Δημήτρης Γελαλής ευχήθηκε να μην υπάρξει άλλο νομοσχέδιο στο οποίο οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία, δεν θα αντιδράσουν. Ειδικότερα, ο Δημήτρης Γελαλής αναφέρθηκε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τονίζοντας ότι ακόμα και σε 48 δόσεις, άνεργοι και όσοι βρίσκονται σε δυσχερή θέση δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Σχετικά με το νέο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων, υποστήριξε ότι είναι χειρότερο από το προηγούμενο και ότι η κυβέρνηση φορολογεί με οριζόντιο τρόπο τον ελληνικό λαό. Ένα καινούριο τέλος, το οποίο θα έλεγα ότι είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Με οριζόντιες διαδικασίες να φορολογήσει όλους τους Έλληνες και μάλιστα τους μικροϊδιοκτήτες, θα έλεγα. Είναι δεδομένο ότι το 74% έχει των ιδιοκτητών αντιστοιχεί στο 31% της συνολικής αξίας, ενώ το 2% με ιδιοκτησία πάνω από 500.000 αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής αξίας. Με μια επιχείρηση σκούπα, η Τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού ισοπαίδωσε τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε ο βουλευτής Νίκος Μιχαλάκης. Με μια γιγάντια επιχείρηση σκούπα, η Τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού θυσίασε επαγγέλματα που ασκούνταν παραδοσιακά από ελεύθερους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις από τα μικρά και μεσαία στρώματα, δηλαδή προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος της εργαζόμενης συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πολυνομοσχεδίου είναι η εκδικητική του μανία απέναντι στο δημόσιο τομέα και τους λειτουργούς του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, καταργούνται τα δευτεροβάθμια όργανα πειθαρχικά, ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να απολύονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και παράλληλα με τη διαθεσιμότητα, το δημόσιο θα καταγγείλει και συμβάσεις εργαζομένων σε νομικά πρόσωπα τα οποία θα καταργεί. Την αντίδραση των Δήμων και των Περιφερειών κατά της φορολόγησης των φωτοβολταϊκών των αγροτών ζήτησε μεταξύ άλλων η Ηρωδιώτη. Κανένας λοιπόν και τίποτα δεν διασφαλίζει ότι εν τέλει και οι αγρότες θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με τα οριζόντια πρακτικά μέτρα που αναφέραμε. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά καλούμε τους Δήμους και τις Περιφέρειες να αρνηθούν αυτή την αδιανόητη ρύθμιση που προσπαθεί να περάσει η ίδια η κυβέρνηση και καλούμε και τις δημοτικές παρατάξεις όλων των νομών της Θεσσαλίας, όλων των Δήμων της Θεσσαλίας να τοποθετηθούν γι' αυτό. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος απουσίαζε για την παρίστατο στην κηδεία του Κώστα Κόγια στο Βόλο.